Είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Σήμερα θα αρχίσουμε με κάτι πολύ θετικό. Μία νέα κίνηση δικιά μας που επιτέλους πήρε σάρκα και οστά. Να πούμε καλό μήνα. Καλό σώμους, μήνα. Έτσι, καλό καλοκαίρι. Και θα συνεχίσω αφού με διέκοψες πολύ ευγενικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες και ο σύλλογος Κάντο Πράξη είναι πλέον γεγονός. Έχει σάρκα και οστά. Έχει και σάρκα και οστά. Έτσι ακριβώς. Και είμαστε έτοιμοι για το πρώτο διοικητικό μας συμβούλιο που θα λάβει χώρα την Κυριακή 6 Ιουνίου. Στις 11. Από τις 11 το πρωί. Από τις 11 το πρωί, ναι. Θα κρατήσει λογικά μέχρι τις 2 το μεσημέρι, υπολογίζουμε. Ναι. Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται πάνω από τα Γκούντις, ανάμεσα στα Γκούντις και στο Γιώργο. Ναι, στον τρίτο όροφο, στην πλατεία μας. Mm-hmm. Εντάξει, να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο για την αίθουσα. Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου που έκανε την επαφή. Ναι, που βοήθησε. Περιμένουμε όλους τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετέχουν στις δράσεις και ό,τι θα πραγματεύεται ο σύλλογός μας. Τα οποία θα είναι και πολιτιστικού περιεχομένου, κοινωνικού, φιλανθρωπικού. Ακριβώς. Είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος με έδρα τη Νέα Σμύρνη και θέλουμε να κάνουμε αυτό που λέει το όνομα. Θέλουμε να κάνουμε πράξεις, θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή όλων μας. Ακριβώς. Και να προσφέρουμε όλοι μαζί, όπως μπορεί ο καθένας. Αυτά πολλά είναι. Ναι, ναι. Όχι, εντάξει, νομίζω το νόημα το πιάσανε. Το θέμα είναι να συμβάλλουν σε αυτή την ιδέα, να συμβάλλουν σε αυτή την κίνηση και όντως να ξεκινήσουμε από κάπου τουλάχιστον εμείς με αυτόν τον τρόπο και αφιλοκερδώς να κάνουμε πράξεις πια. Και για να σας βάλουμε ακόμα περισσότερο στο κλίμα, την Κυριακή θέλουμε να βρεθούμε, να γνωριστούμε με όσους θέλετε να συμμετέχετε σε αυτή μας την προσπάθεια, να πούμε όλες τις ιδέες μας και να φτιάξουμε μαζί το πρόγραμμα με τις δράσεις που θα κάνει ο σύλλογός μας. Ακριβώς έτσι, ακριβώς. Θέλουμε όλοι μαζί να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι είναι υλοποιήσιμο, τι δεν είναι και να προχωρήσουμε σε πράξεις. Ακριβώς, ακριβώς. Πέρα από αυτά, πάμε στο πέρα σήμερα. Από αυτά, πάμε ναι, στο τι σήμερα. Τι άλλο έγινε σήμερα. Λοιπόν. Σήμερα στην πλατεία είχαμε άλλη μια σειρά από rapid test για κορονοϊό. Γιατί άλλο θα ήταν. Τέλος πάντων, περάσαμε, είδαμε αρκετό κόσμο απ' έξω. Αποτελέσματα τον τελευταίο καιρό δεν μαθαίνουμε. Όχι, όλους περιέργως. Δεν δημοσιοποιούνται στοιχεία, γενικά ναι. Τον τελευταίο μήνα. Για να μην υπάρχει φόβος, δεν θυμάμαι γιατί μας είχαν πει ότι δεν γίνεται αυτό. Ή τουλάχιστον δεν γίνεται και αυτός ο ντόρος, ας πούμε, που γινόταν. Είναι ναι, σαν να περνάει λίγο στα ζήτητα το θέμα των κρουσμάτων. Επί προσωπικού, ότι είσαι θετικό, είσαι αρνητικό, σου στέλνω μήνυμα, δεν σου στέλνω μήνυμα. Μέχρι εκεί. Οι υπόλοιποι πολίτες δεν μαθαίνουν. Πώς είναι θετικοί, τι ποσοστά θετικών υπάρχουν στην πόλη τους κλπ. Είναι για να μην τρομοκρατεί το κόσμο. Ναι. Καλοκαιράκι έρχεται. Ναι, έχουμε ανοίξει όχι. Παντού. Ναι. 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 Λοιπόν, άνοιξαν και τα γυμναστήρια. Άνοιξαν τα γυμναστήρια. Οι αθλητικοί χώροι. Αχα. Η ομάδα μας ξεκίνησε να παίζει πάλι μπαλίτσα. Ναι, παίζουμε έτσι. Πάλι στο 5x5. Στο 5x5, ναι. Η ομάδα χορηγούμενη από το Κάντο Πράξη. Ακριβώς, ακριβώς. Τι άλλο έχουμε έτσι στα γρήγορα να περάσουμε. Στα γρήγορα να πούμε ότι έχει βγει και ότι ήδη κυκλοφορεί ο προφήτης του Μαΐου. Ναι. Με καινούριο εξώφυλλο με κουτελάκι κούπα. Ωραιότατο. Που μιλάνε, ο τίτλος είναι «Τα πιάσαμε τα λεφτά μας». Ναι. Μπορείτε να τη διαβάσετε την εφημερίδα, αρθρογραφούμε και εμείς μέσα. Ακριβώς, έχουμε και εμείς τα άρθρα μας. Πιο πολύ το δικό μου είναι σχετικά με το Δημοτικό Συμβούλιο και τα δύο είναι με το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι το... Ναι. το concept. Εμείς για το Δημοτικό Συμβούλιο θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, το Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε χθες. Δευτέρα 31 Μαΐου. Ναι, ναι. Είχαμε έτσι διάφορα θεματάκια, εξελίξεις ωραίες. Ναι. Τι άλλο θες πάμε, να πάμε, αυτό βλέπω, με τα ογκώδια αντικείμενα. Ναι, μπράβο, ναι. Γενικά την τελευταία εβδομάδα και παραπάνω, μη σου πω. Γενικότερα, τέλος πάντων.
Υπάρχει πολύ γκρίνια για κομμένα κλαδιά, πεταμένα έπιπλα, που όλα αυτά σιγά σιγά σχηματίζουν μικρές χωματερές ανά τη Νέα Σμύρνη. Και το Facebook έχει γεμίσει με αναρτήσεις τέτοιες που λέει μαζεύτε τα. Ο ένας λέει ότι φταίει ο Δήμος, ο άλλος λέει ότι φταίει αυτός που τα πέταξε και δεν έχει ενημερώσει. Στην πραγματικότητα δεν ξέρω τι συμβαίνει με κάθε περίπτωση. Το μόνο δυστυχώς που ξέρω εγώ είναι από προσωπική μου εμπειρία. Α, για πες. Το σέκαρα και πριν για να δω ημερομηνία. Στις 14 Μαΐου είχα επικοινωνήσει εκ μέρους μιας κοντινής πολυκατοικίας σε μένα, τέλος πάντων, που ήθελε να βγάλει κάποια μπάζα έξω. Ναι. Είχα επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο τη Δήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Κρικρή. Ωραία. Για να του πω τι χρειάζεται να κάνουν οι άνθρωποι, αν χρειάζεται να πάρουν τηλέφωνο στο τετραψήφιο της καθαριότητας, να πάνε να πληρώσουν το αντίτιμο άμα χρειάζεται. Τέλος πάντων, η απάντηση που είχα, ήρθαμε στην συνεννόηση την επόμενη μέρα από αυτή που επικοινωνήσαμε, να έρθει φορτηγό να πάρει τα μπάζα. Θα τα έβγαζαν μια συγκεκριμένη ώρα οι άνθρωποι προκειμένου να είναι στο δρομολόγιο του αμαξιού. Ναι. Τι πιο άμεσο από την πηγή. Μίλησες κατευθείαν από την πηγή. Ναι. Δυστυχώς, σήμερα άλλαξε ο μήνας. Μπήκε Ιούνιος. Ναι. Μπαίνουμε στην τρίτη εβδομάδα από την επικοινωνία που είχαμε τον αντιδήμαρχο. Μάλιστα. Και ακόμα δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό είναι από την προσωπική μου εμπειρία που είχα πριν 2 εβδομάδες. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όντως γκρινιάζει πάρα πολύ κόσμος για αυτό το θέμα. Και βλέπουμε παντού αντικείμενα και ογκώδη και έτσι, τέτοιου τύπου τέλος πάντων σκουπίδια. Στον δρόμο να μένουν πάρα πολύ καιρό. Και με όλο αυτόν τον κόσμο που γκρινιάζει, νομίζω γκρινιάζει και ο ίδιος ο αντιδήμαρχος. Δεν ξέρεις τι. Τα λέμε αυτά και σήμερα, 3η, 1η Ιουνίου, θα το πω, δεν θα κρατηθώ. Εντάξει, πες το. Επιτέλους, έρχεσαι στα λόγια μου. Πρώτη φορά θα πω ότι εγώ θα πω κάτι και δεν θα κρατηθώ. Λοιπόν, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ανέβασε σήμερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook για ένα συμπολίτη μας που πέταξε. Σχολίασε το ότι πέταξε πολλά έπιπλα και γέμισε το πεζοδρόμιο με ογκώδη αντικείμενα. Και μας συμβούλεψε να διαβάσουμε τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Εγώ τώρα να πω την αμαρτία μου, εγώ άμα ήμουν στη θέση σου και το βλέπα αυτό, θα του έγραφα από κάτω ότι σε παρακαλώ πολύ, έχεις ξεχάσει από τις 14 Μαΐου να έρθεις να πάρεις αυτά που σε ενημερώσαμε. Οπότε άσε λίγο τα social media και έλα να κάνουμε καμία δουλίτσα. Σωστά πρέπει. Ναι, 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 ναι. Γιατί συχνά γίνεται να ενημερώνονται όλοι από το Facebook και να προβαίνουν να διορθώσουν μια κατάσταση. Ισχύει αυτό. Το βλέπουμε ειδικά τους τελευταίους 2-3 μήνες. Παίζει πάρα πολύ αυτό. Απ' τη μία είναι θετικό. Απ' την άλλη είναι και τραγικό μαζί. Κοίταξε, είναι θετικό το ότι έστω και που κάποιος μπορεί να, θα το πω σε εισαγωγικά, έτσι, γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα είναι, όταν κάποιος ας πούμε ξεφτιλίζεται σε ένα θέμα, τρέχει να το μαζέψει. Ναι, εντάξει. Το θετικό είναι ότι τρέχει να το μαζέψει, το αρνητικό είναι ότι πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο για να κάνει ο άλλος αυτό που υποτίθεται πρέπει να κάνει έτσι κι αλλιώς. Χωρίς να φτάσεις εκεί, ας πούμε. Όχι. Και δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και σε πολλά διαφορετικά θέματα, έτσι, σε πολλούς τομείς. Ναι. Δεν είναι μόνο σε αυτό. Έτσι, μην αδικούμε μόνο το συγκεκριμένο, είναι πολύ σαν εκείνο. Οπότε εντάξει. Θες να αλλάξουμε αντιδήμαρχο. Για πάμε σε άλλον, ναι. Πάμε από τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, πάμε όχι αντιδήμαρχο. Πάμε στην υπεύθυνη του γραφείου τύπου, την κυρία Δελιγιάννη. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα η αλήθεια είναι και θέλω να τη ρωτήσω. Είναι υπεύθυνη γραφείου τύπου ή είναι αντιδήμαρχος σε κάτι? Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει. Ναι, γιατί νομίζω ότι κάπου είδα γραμμένο αντιδήμαρχο, μετά αλλού δεν βλέπω να είναι θέση αντιδήμαρχο αυτή. Και έχω μπερδευτεί λίγο. Ναι, δεν υπάρχει κάτι. Τέλος πάντων, ναι.
Πάμε στην κυρία Δελγέν. Εντάξει, ναι. Ας μην πούμε ιδιότητα, ας πούμε αυτό προσδιοριστεί εκεί. Γραφείο τύπου. Στο τέλος πάντων. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είχε απασχολήσει πάρα πολύ και έπαιξε ρόλο και η κυρία Δελγιάννη τώρα το τελευταίο διάστημα. Είναι για το σκυλόπαρκο. Για τα σκυλόπαρκα, μάλλον, στην πλατεία Δεξαμενής. Ναι. Η κατάσταση που είχαμε αφήσει, σας είχαμε πει την τελευταία φορά, είχαμε τους κατοίκους που διαμαρτυρόντουσαν για θόρυβο, για το ένα και το άλλο. Θόρυβο, μυρωδιές, ακαθαρσίες, όλο αυτό το κομμάτι. Ναι. Βοήθησαν γιατί μπερδεύτηκαν. Και η εξέλιξη που είχαμε από τότε είναι ότι βλέποντας τη δυσαρέσκεια, θα πω, των κατοίκων γύρω-γύρω, οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν το πάρκο κατά κάποιο τρόπο ήθελαν να δημιουργήσουν μια ομάδα και κάλεσαν. Δεν κατάλαβα αν κάλεσαν οι ίδιοι ή αν το πρότεινε η κυρία Δελγιάννη. Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Τέλος πάντων, έγινε μια συνάντηση μεταξύ των χρηστών του σκυλόπαρκου και της κυρίας Δελγιάννης. Στο σκυλόπαρκο, η ημερομηνία δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν πριν μια μισή εβδομάδα. Ναι. Το προηγούμενο ναι. Σαββατοκύριακο που είχαμε πάει και εμείς εκεί. Ναι, ναι, ναι. Όχι, καθημερινή ήταν, δεν θυμάμαι όμως την ημέρα. Τέλος πάντων, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Την προηγούμενη. Και έγινε εκεί πέρα μια συζήτηση σχετικά με το τι θα γίνει στο πάρκο, πώς θα λυθεί η κατάσταση. Κυρία Δελγιάννη, δυστυχώς θα πω, η περιγραφή που έκανε στους ανθρώπους που φοβούν το σκυλόπαρκο ήταν κατηγορώντας, δηλαδή θέλοντας να εξηγήσει τι γίνεται με τους κατοίκους. Εντός εισαγωγικών κατηγόρησε τους κατοίκους που διαμένουν στις κοντινές πολυκατοικίες. Ναι. Τους κατηγόρησε ότι θέλουν να κλείσουν το πάρκο, ότι δεν είναι φιλόζωοι, ό,τι. Ναι. Στη συνέχεια της συζήτησης ζήτησε από τους χρήστες του πάρκου να προτείνουν λύσεις για το πώς μπορεί να μειωθεί ο θόρυβος. Είπαν κάποιες λύσεις οι κάτοικοι σχετικά με το να μπει ένα πλέγμα γύρω-γύρω που θα εμποδίζει τα σκυλιά να βλέπουν. Είπαν διάφορες ιδέες. Ναι, ναι. Και εν τέλει εκεί που έληξε η κουβέντα έληξε μάλλον με υπόσχεση, εντός εισαγωγικών πάντα, για η δράση που θα γίνει για να βοηθήσει τους φιλόζους που χρησιμοποιούν το πάρκο, είναι να γίνονται σκυλοκουβέντες, μία φορά τη βδομάδα, μία φορά κάθε δύο εβδομάδες, μεταξύ των χρηστών του σκυλόπαρκου και της κυρίας Δελγιάννης και όποιος θέλει να έρθει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αρχίσαμε, η κουβέντα άρχισε. Λίγο πιο aggressive. Πιο aggressive με τις χειρότερες προϋποθέσεις, θα πω εγώ, ναι, διχάζοντας για ακόμα μία φορά τον κόσμο. Συνέχισε με την προσπάθεια έβρεσης λύσεων, η οποία υποτίθεται ότι κάτι θα γίνει και έκλεισε με την απόφαση ότι θα γίνουν σκυλοκουβέντες. Ναι. Αυτό είναι το concept. Ναι. Εγώ τώρα πάλι όλος περιέργος, κάτι έχουμε πάθει σήμερα. Νομίζω κάτι έχει γίνει. Έχουν αλλάξει λίγο τα vibe μας. Ναι, είμαι πιο επιθετικός εδώ από ό,τι ναι, παράξενο, δεν ξέρω. Γιατί μου το κάνεις αυτό, κάτι έγινε. Εγώ όλος περιέργος, λοιπόν, θα πω ότι βλέπω θετικό το ότι προσπάθησε να βρει λύση ως προς το να μειώσει την ενόχληση στο γύρο περιβάλλον. Σίγουρα είμαι κατά του να μπαίνει στη διαδικασία κανείς, είτε είναι αντιδήμαρχος, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι υπουργός, δεν με νοιάζει τι. Mm-hmm. Να διχάζει δηλαδή και να προσπαθεί να ρίξει ευθύνη στους άλλους που είναι κακοί και τα λοιπά, ή τον μπαλάκι αλλού. Το άλλο που
που συγκράτησα είναι ότι είπε ότι είναι εκτός νομοθετικού πλαισίου όλο αυτό. Άρα, δεν έχει κανείς δίκιο αυτή τη στιγμή. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό τους είπε. Ότι ούτε εμείς έχουμε κάποια νομοθεσία που να υποστηρίζει το σκυλοπαρκό, ούτε όμως υπάρχει κάποια νομοθεσία που να υποστηρίζει ότι πρέπει να κλείσει. Αυτό είπε στους ανθρώπους που ήταν παρόντες. Είπε αυτά που λες και δεσμεύτηκε ότι θα το κρατήσει ανοιχτό το σκυλόπαρκο. Ναι, ναι. Εκτός αν έρθει κάποιος από πάνω και πει ότι παιδιά κλείνει. Που είναι υπεράνω των δυναμεών τους. Ναι, και ότι δεν μπορεί ο Δήμος θα το αφήσει ανοιχτό. Πάστηση, ναι, ό,τι και ναι, να γίνει. Ότι ό,τι και να γίνει, ο Δήμος θα φροντίσει να μείνει ανοιχτό. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα θα έχουμε. Θα έχουμε εξελίξεις. Θα έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε συνέχεια. Εγώ ακόμα δεν είμαι ικανοποιημένος από την άποψη ότι βρίσκονται λύσεις που να είναι συμβατές και να είναι να εξυπηρετούν και τις δύο μεριές. Περιμένω κάτι καλύτερο και περιμένω κάτι αμεσότερο. Δηλαδή, το ότι έγινε αυτή η συζήτηση την προηγούμενη Δευτέρα π.χ. και ακόμα δεν έχει γίνει μισό βηματάκι κάτι, ρε παιδί μου. Κάτι να δείξει ότι ξέρεις τι, θα κινηθούμε ως προς το να προστατεύσουμε αυτό το σκυλοπαρκό, αλλά θα κινηθούμε ως προς το να προστατεύσουμε και τους άνθρωπους που μένουν ναι, εκεί. Πάντα. Έτσι. Γιατί εκείνη τα σπίτια τους εκεί ησυχάζουν, εντάξει. Σίγουρα και τα... και οι χρήστες του σκυλοπαρκού θέλουν το σκυλοπαρκό. Και εγώ θέλω να έχω κάπου να πηγαίνω με το σκύλο μου. Έτσι. Αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το περιβάλλον που είμαστε. Εντάξει. Και το τελευταίο που κράτησα εγώ από την συνάντηση αυτή που ήμασταν κι εμείς ήταν ότι η αντιδήμαρχος έφυγε με ένα χαρτάκι γεμάτο τηλέφωνα. Κοίταξε να δεις. Εμάς μας φαίνεται αυτό πολύ γιατί δεν είμαστε πολιτικοί. Ναι. Έτσι. Τώρα κάποιος που είναι πολιτικός και θέλει να κρατάει σχέσεις και τα λοιπά, να έχει επαφές, προφανώς ένα σημαντικό μέλημά του είναι να έχει, ναι, να ανοίγει διάβλους επικοινωνίας και να παίρνει τα στοιχεία των ανθρώπων για να μπορεί να επικοινωνεί. Σήμερα είναι για το σκυλόπαρκο, αύριο θα είναι για τις εκλογές. Εντάξει, νομίζω εντάξει, ότι... Δεν χρειάζεται να τα συγχαίω όμως. Όχι, δεν, εντάξει. Εγώ λέω τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, δεν είπα κάτι. Ούτε κατηγόρησα για κάτι. Καταλαβαίνω. Γιατί γίνεται, okay, το κατανοώ, πάω παρακάτω. Ας πούμε απλά, βλέπεις, ήρεμα. Όχι, συμφωνώ μαζί σου, να μην το κάνουνε για αυτό το σκοπό, θέλω να πω. Αυτό σίγουρα, εντάξει, αλλά αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Τι δεν γίνεται να αποφύγεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και μετά να επιστρέψουμε με το Δημοτικό μας. Συμβούλιο Νέα Μύρνη. Καλή τύχη. We'll be right back.
Λοιπόν, ρεκόρ είχαμε και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι ρεκόρ, κάτσε τώρα, μην μπερδεύεις. Ρεκόρ του πιο σύντομου Δημοτικού Συμβουλίου που έχουμε δει τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και νομίζω, ξέρεις τι, νομίζω ότι πιο πολύ από όλους, και το ένιωσα αυτό όταν άκουγα τη φωνή του, ας πούμε, πρέπει να χάρει και ο πρόεδρος. Μου λέει, που κατευθείαν λέει ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφοι. Και το έκλεισε κατευθείαν. Νομίζω ήταν τόσο μεγάλη χαρά του, παιδί μου, ξέρεις, επιτέλους κάναμε ένα δημοτικό συμβούλιο που δεν κράτησε αιώνες χωρίς λόγο. Αφενία ήταν χαρά, την άλλη δεν το πίστευε, νομίζω. Ναι. Τι να κάνει, νομίζω, εντάξει. Πού φτάσαμε, εντάξει. Ναι, μιλάμε για ένα τετράωρο δημοτικό συμβούλιο και λέμε ότι είναι λίγο. Κοίταξε, και να πούμε βέβαια ότι δεν ήταν και πολλά τα θέματα. Όχι, 7 θέματα είχε όλα κιόλα. Έτσι, ναι. Ήταν 7 θεματάκια. Εντάξει, πάντα κάτι θα βρούνε να πούνε, να συζητήσουν, να διαφωνήσουν, να γίνει και ένα τζέρτζελο λίγο. Πάντα θα μπει το παρελθόν μέσα. Πάντα θα μπει το παρελθόν. Πάντα εσύ τα έχεις κάνει έτσι, εσύ γιατί τα κάνεις τώρα έτσι, γιατί ο ένας, γιατί δεν συνεχίζω. Ναι. Από πού να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσω εγώ, γιατί σήμερα δεν θα σας αφήσω. Εντάξει. Από το πιο ίσως ελπιδοφόρο. Οχ. Αρτάκης. Είσαι σίγουρος ότι θες να μιλήσουμε για το Αρτάκης? Θέλω να σας αφήσω. Εγώ ανακοίνωσα ότι θα μιλήσουμε για το Αρτάκης. Σας αφήνω να μιλήσεις εσύ. Μάλιστα. Λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά ο Δήμαρχος ανακοίνωσε στους συμβούλους και σε όσους παρακολουθούσαν βέβαια το Δημοτικό Συμβούλιο ότι μεθαύριο την Πέμπτη υπογράφεται η σύμβαση για το έργο με τον εργολάβο. Κοιτάξτε, απ' τη μία θα πούμε επιτέλους. Θα πούμε ότι ωραία να αναθαρίσουμε λίγο, ότι ίσως και να υπάρχει φως στο τούνελ, να ξεκινήσει αυτό το έρμο το γήπεδο. Από την άλλη, θέλω να πω ότι νομίζω έχει γίνει λίγο κουραστικό κάθε μήνα ότι ξεκινάει και υπογράφεται αυτή η σύμβαση. Δηλαδή, κοίτα, τόσο επίσημη ανακοίνωση από το Δήμαρχο δεν είχαμε μέχρι τώρα. Να σου πω κάτι όμως. Ήμασταν τόσους μήνες, θα. Όχι μήνες, κοντεύουμε 2 χρόνια. Ωραία. Εγώ θα σου πω ότι αυτή τη φορά ισχύει αυτό που λέει ο Δήμαρχος. Mm-hmm. Θα σου το δίνω, ας πούμε ότι ναι, ισχύει. Okay. Εδώ τώρα ερχόμαστε όμως στην παραβολή την ελληνική, έτσι, την ωραία. Που λέει, φωνάζανε κάθε φορά τα πρόβατα λύκος και κοροϊδεύανε. Και όταν φωνάξανε λύκος και ήταν όντως ο λύκος, δεν τους πίστευε κανείς. Δηλαδή, κάπως έτσι είμαστε. Φωνάζουμε τώρα ότι χτίζεται. Θα υπογραφεί, μάλλον, η σύμβαση. Μην τα μπερδεύουμε. Δεν χτίζεται. Θα υπογραφεί η σύμβαση. Αλλά δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς αυτή τη στιγμή, αν δεν το δει υπογεγραμμένο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, όχι αν δεν το δω υπογεγραμμένο, ακόμα και χαρτί να μου βγάλουνε. Αν δεν το δεις να χτίζεστε. Αν δεν δω συνεργεία να ξεκινήσουν να χτίζουνε, δεν μπορώ να δεχτώ και να πιστέψω τίποτα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ακόμα και να δω συνεργεία, δεν ξέρω κατά πόσο δεν θα προκύψει τίποτα άλλο και θα σταματήσουν. Έλατε, τόσο έχουμε δει. Έτσι. Τρίτον, δεν μπορώ να μην αμφιβάλλω για την ρε παιδί μου, ότι όλο αυτό ήταν όντως αυθεντικό, ότι όντως υπήρχε πρόβλημα, ότι όντως και προέκυψε όλη αυτή η καθυστέρηση. Mm-hmm. Δηλαδή, προσπαθώ, πραγματικά σου λέω, προσπαθώ πάρα πολύ να μην υποψιάζομαι σκοπιμότητες. Είτε πολιτικές, είτε εκλογικές, είτε προεκλογικές, είτε όπως θέλεις πες το. Αλλά δεν μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μετά από τόσα που έχουμε τραβήξει και μετά από τόσα που έχουμε ακούσει και που δεν βλέπαμε τίποτα και
κάπου αρχίζεις και νιώθεις και λες ότι κάτσε τώρα με κοροϊδεύουνε. Κοροϊδεύουν εμένα, κοροϊδεύουν τα σωματεία, κοροϊδεύουν τους, τους φιλάθλους, κοροϊδεύουν τους συλλόγους, ποιο κοροϊδεύουν. Δηλαδή κάπου αρχίζεις και μπερδεύεσαι. Δεν μπορώ επίσης να δεχτώ, έτσι, γιατί εγώ εργάζομαι από τα 19 μου, μαζί με σπουδές και με όλα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι γκρεμίσαμε κάτι χωρίς να ξέρουμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε να χτίζουμε. Δηλαδή, αυτό μου δείχνει εμένα ότι προφανώς υπήρχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα. Όσο και να θέλω να το δω καλοπροαίρετα, ότι όντως έγινε λάθος. Αλλά ένα τέτοιο λάθος, συγγνώμη, αλλά είναι λάθος που δεν συγχωρείται. Είναι λάθος αυτό που, πώς λέμε σε εταιρείες ή οπουδήποτε αλλού, σε οποιαδήποτε, ότι παίρνουν κεφάλια. Mm-hmm. Όποιος κάνει κάποια πατάτα σε εισαγωγικά, του παίρνουν το κεφάλι. Το ξυλώνουν, ρε παιδί μου, στο στρατό, που σε ξυλώνουν, σε τελειώνουν. Εδώ αυτό που έγινε με το Αρτάκης είναι τέτοιο επίπεδο. Ότι σε τελειώνουν. Ότι σου παίρνουμε το κεφάλι με αυτό. Αυτό δεν είναι ένα λάθος, δεν είναι, με συγχωρείτε. Αυτό είναι λάθος, τι να σου πω τώρα, αυτό είναι ακριβώς αυτό που σου λέω, ότι ξυλώνεσαι, άλλος. Συμφωνώ σχεδόν σε όλα μαζί σου. Αλλά νομίζω ότι το προηγούμενο που είπαμε για το Δημοτικό Συμβούλιο και την παρελθοντολογία σε επηρέασε. Νομίζω ότι εγώ στην προκειμένη περίπτωση θα ήθελα να σταθώ στις υποσχετικές δηλώσεις που μας προδιαθέτουν, καλός ή κακός, αλήθεια ψέματα, για κάτι καλό. Για κάτι που ενδεχομένως θα αρχίσει να γίνεται, που και να αρχίσει τώρα, ένας Θεός ξέρει πότε θα τελειώσει, να αρχίσει να γίνεται κάτι. Για να μην έχουμε ένα ερείπιο, ένα γήπεδο φάντασμα. Ένα χώρο για σκουπίδια και διακίνηση ναρκωτικών. Ναι. Ναι, okay, να σου πω. Να αρχίσει να μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε κάτι. Ωραία. Το περιμένω. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Το περιμένω. Δέχομαι αυτά που λες. Θα τα δεχτώ καλοπροαίρετα. Το περιμένω να το δω. Αν δεν το δω, πραγματικά δεν μπορώ να δεχτώ κάτι αυτή τη στιγμή. Ό,τι και να μου λέγανε ότι ξέρεις τι. Φέραμε μπουλντόζες. Είναι καινούργιες μπουλντόζες και είναι για να κάνουμε εδώ το διαμάντι μας. Δεν μπορώ. Δηλαδή και απ' έξω να τις δω τις μπουλντόζες να κάθονται, να έρθουν να παρκάρουν εκεί πέρα, πάλι δεν θα το πιστέψω ότι ξεκινάει. Θέλω να το δω να χτίζεται. Τέλος πάντων, θα πω ότι άρχισε να γίνεται το σκάψιμο, μπας και δούμε φως στο τούνελ. Πού είδαμε όμως φως στο τούνελ? Πού είδαμε? Είδαμε μετά από 2 χρόνια και το θέμα είχε πάρει πιο μεγάλες διαστάσεις τους τελευταίους μήνες για το θέμα των ΑΜΕΑ και των κολυμβητήριων. Ωραία. Που και εδώ να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο εμείς τουλάχιστον εμείς οι δύο το προβάλαμε πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, και στην εκπομπή μας και στα γραπτά μας, και είναι στην ίδια φιλοσοφία που συζητούσαμε πριν, ότι πρέπει κάτι να φτάσει στον άλλον να ξεφτυλιστεί γι' αυτό το κακό που έχει κάνει, για να καταφέρεις να κάνει κάτι. Με την πρότασή σου. Ναι. Δηλαδή φτάσαμε μετά από τόσους μήνες για να καταλήξει ο Δήμαρχος να πει ότι συντάσσεται με την πρόταση που έχουν κάνει οι γονείς ΑΜΕΑ. Απ' τη μία θα πεις κάλλιο αργά παρά ποτέ, ναι. Και απ' την άλλη θα πεις γιατί έπρεπε να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Δηλαδή έπρεπε να ταλαιπωρήσουν τόσο πολύ αυτά τα παιδιά. Ναι. Έπρεπε να μην μπορούν να κάνουν τις θεραπευτικές προπονήσεις τους. Έπρεπε να περάσουν από 1000 κύματα. Με κλειστό κολυμβητήριο, ναι. Χωρίς να είναι κανένας μέσα να το καταλαβάνει. Εμείς το είχαμε κλειστό και δεν τους αφήναμε, ενώ από το κράτος επιτρεπόταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να το κάνουν. Έτσι. Οι αιτήσεις τους να μην έχουν περάσει, να μην είναι μέλη του κολυμβητηρίου. Περίεργα πράγματα. Okay, να δεχτώ ότι με εκείνα και με τούτα συντάχθηκαν υπέρ. Και μένει να δούμε αν όντως θα γίνει πράξη, έτσι. Ναι, γιατί τώρα, τα λόγια τα έχουμε εξαντλήσει. Τα λόγια τα εξαντλούμε πάντα. Τα λόγια τα ακούμε μονίμως,
Μένει να δούμε ότι όντως θα ξεκινήσει και θα είναι έτσι. Οπότε κρατάμε ακόμα λίγο μικρό καλάθι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι μπήκε στο δρόμο του. Συμβουλεύουμε εμείς για ακόμα μια φορά, κάντο πράξη. Έτσι, η πρότασή μας, ναι. Και συνεχίζουμε με ένα θέμα. Ναι. Που απασχόλησε πάρα πολύ. Είχαμε σπάσιμο γραμμής από τη συμπολίτευση αυτή τη φορά. Και αυτό αφορά το θέμα με τα κοντέινερ και την προσχολική εκπαίδευση. Ακριβώς. Εγώ χάρηκα ιδιαίτερα να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το κρύψω ούτε να το... συμφωνώ απόλυτα. Έχεις και μεγαλύτερο λόγο σε αυτό το θέμα εσύ από μένα. Γιατί θα σε απασχολήσει περισσότερο τα τελευταία χρόνια με τα επόμενα χρόνια με τη μικρή. Ναι, θα με απασχολήσει. Ναι, είναι η αλήθεια αυτή. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να στείλω το παιδί μου σε ένα κοντέινερ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί όσο καλή δουλειά και να κάνουν, εντάξει. Εγώ εκεί που θα σταθώ είναι ότι και δεν καταλαβαίνω και νομίζω ότι είναι αυτό και το βασικό παράπονο και της Ένωσης Γονέων. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο παραπέντε για να συζητηθεί το θέμα. Στο παραπέντε για 3 στα 3 θέματα που έχουμε μέχρι τώρα. Ναι. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε λοιπόν στο παραπέντε για να συζητηθεί, όπου εκ των πραγμάτων όταν είσαι στο παραπέντε θα πας σε όποια λύση είναι μπροστά σου και σε περιμένει με ανοιχτές αγκάλες, θα πω. Δεν θα το πω αλλιώς. Ενώ είναι ένα θέμα που το γνωρίζουν τουλάχιστον από το 2018. Δεν είναι ένα θέμα που ήρθε τώρα ή μέσα στην πανδημία, το δεν ξέρανε τι γινότανε. Μιλάμε για ένα θέμα από το 2018 που το γνωρίζαμε, που δεν χρειαζόταν να είναι μάντης κανείς για να το προβλέψει, ούτε χρειαζόταν να είναι 40 χρόνια φούρναρης. Είναι ένα θέμα που το βλέπανε να έρχεται. Είναι ένα θέμα που συζητιότανε από τότε. Είναι ένα θέμα για το οποίο δεν κάνανε τόσα χρόνια απολύτως τίποτα. Κοιμόντουσαν όρθιοι. Να το πω έτσι, επίκως το λέω κιόλας, το κοιμόντουσαν όρθιοι. Οπότε δεν καταλαβαίνω τώρα για ποιο λόγο να μην θέλουν να αντιδράσει κανείς, να μην τους αρέσει που παραπονιούνται, να μην... Δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, όπως και επίσης δεν καταλαβαίνω ανεξαρτήτου παράταξης, πολιτικής προέλευσης, δεν ξέρω, αυτά δεν με απασχολούν καθόλου, ούτε τα κοιτάζω καν. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχουν. Για ποιο λόγο υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε θέσεις. Εφόσον είναι ένα θέμα που το γνωρίζεις, δεν χρειάζεται να το μαντέψεις, το γνωρίζεις χρόνια ότι έρχεται, δεν έχεις κάνει τίποτα και τώρα λες όχι και έτσι και αλλιώς και παρακάτω και τι κάναμε πριν 15 χρόνια και τι έγινε τότε και... Εγώ δεν καταλαβαίνω το λόγο ύπαρξης, γιατί να έχουμε... Γιατί να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στο Δημοτικό Συμβούλιο, σαν αντιδήμαρχοι, σαν πόστα, οποιαδήποτε, να πληρώνονται και να μην μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. No. Δηλαδή να μην μπορούν να δώσουν λύσεις. Υποτίθεται είσαι εκεί για να δίνεις κάποιες λύσεις και να φτιάχνεις κάποια πράγματα. Α, καλά, λύσεις σου δίνει. Σου λέει πάρε το κοντέινερ, θα σου βάλω 2 κοντέινερ εκεί, 2 εκεί, στην Άνω Νέα Σμύρνη όλα. Γιατί δεν πάει να μείνει, γιατί δεν πάει να μείνει εκείνο στο κοντέινερ. Να πάει να μείνει στο κοντέινερ. Να είναι τα παιδιά τους στο κοντέινερ. Να φροντίσουν αυτοί λοιπόν οι ίδιοι που γνωρίζανε το πρόβλημα, που πληρώνονται, που είναι 20 χρόνια σε θέσεις, να πηγαίνουν οι ίδιοι κάθε πρωί, να παίρνουν το ένα παιδί να το πηγαίνουν εκεί που το στείλανε, γιατί δεν έχουν χώρους και το μεταφέραν αλλού, να πηγαίνουν αυτοί όμως να το κάνουν κάθε πρωί. Να πηγαίνει, να έρχεται στο σπίτι το δικό μου, να μου παίρνει το ένα παιδί να μου το πηγαίνει εκεί που το στείλε, και το άλλο στο σχολείο του. Και να φροντίζει να μην πάθει τίποτα στο κοντέινερ. Θα ήθελα να ξέρω, δεν το έψαξα, πόσοι από αυτούς που είπαν ναι στα κοντέινερ έχουν παιδί το οποίο θα στείλουν σε αυτά. Και αυτό είναι ακόμα πιο τραγικό. Μπορεί ας πούμε να είπαν ναι
Και γιατί... το παιδί τους να μην πάει σκοτεινή, να έχει κανονίσει να πάει αλλού. Δεν νομίζω ότι κανείς θα ήθελε, θα προτιμούσε το παιδί του να πάει σε κοντέινερ από ότι να πάει σε μια κανονική αίθουσα σχολείου. Όχι. Αλλά αυτό, να σου πω κάτι, αυτή η κίνηση, ας πούμε, δείχνει ότι έχουν δίκιο όσοι είναι κατά το κοντέινερ. Δείχνουν την υποκρισία αυτού που το κάνει, αλλά δείχνουν ότι έχουν δίκιο όσοι γκρινιάζουν. Φαντάσου τώρα να έχεις πει ναι, να έχεις παιδί, να έχεις πει ναι γιατί στο υπαγορεύει κάποια διοίκηση, κάποιο κόμμα, κάποιος οποιοσδήποτε, και εσύ να θυσιάζεις ακόμα και το παιδί σου να το στέλνεις, μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Στα πολιτικά σου... Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω είναι ένα θέμα που... Και αυτό το θέμα δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να περάσει έτσι, ανέμακτα. Κοίτα, αυτό το θέμα... Σε εισαγωγικά πάντα. Αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή έχει μείνει στον αέρα. Γιατί αυτό το θέμα καταψηφίστηκε από όλη την αντιπολίτευση. Ναι, αλλά κάτι έλεγε εκεί ο Δήμαρχος, ότι άμα το καταψηφίσετε... Είπε ότι, χαρακτηριστικά είπε ότι δεν λήφθηκε απόφαση. Ναι, οκ. Okay. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Δηλαδή, στην ψηφοφορία κέρδισαν τα όχι στα κοντέινερ, το όχι στην εισήγηση. Ωραία, οκ. Okay. Γιατί είχαμε και σπάσιμο γραμμή, γιατί όπως είπες. Γιατί ο Νεκτάριος Αρδιανός είπε όχι. Αυτό που έλεγε η καρδιά του, τουλάχιστον με το μυαλό του, οκ, καλά έκανε. Και πολύ καλά έκανε. Ναι. Γιατί και ο ίδιος έχει μικρά παιδιά. Ναι. Προφανώς και καταλαβαίνει άνθρωπος. Και... ξέχασα τι θέλω να πω τώρα. Δεν πειράζει, και εγώ το παθαίνω. Για το ότι είπανε όχι και είπε ότι δεν βγήκε απόφαση ο Δήμαρχος. Αλλά εμένα η ερώτησή μου δεν είναι αυτή. Είναι ότι, ρε παιδί μου, έχω την εντύπωση ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε ο Δήμαρχος κάτι ότι αν το καταψηφίσετε, δηλαδή αν δεν περάσει, ότι και καλά έτσι κι αλλιώς θα πάνε τα παιδιά σε κοντέινερ και ότι θα μείνουν τα παιδιά σε κοντέινερ. Ότι και καλά αν το ψηφίζατε υπέρ τους, είπε, ήταν λίγο τύπου... Ξέρεις, εκβιαστικός εισαγωγικά, ότι δεν το okay, θυμάμαι, ψηφίστε ναι, θα πάνε τώρα στα κοντέινερ και για ένα μικρό χρονικό διάστημα που θα είναι στα κοντέινερ, εμείς θα ψάχνουμε να βρούμε λύση να το λύσουμε μόνοι μας, πούμε, με κτηριακό θέμα. Και καλά ότι αν ψηφίσετε όχι και δεν περάσει τώρα, θα πάνε πιο πολύ καιρό στα κοντέινερ. Δεν το καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια, το σκεπτικό αυτό. Εντάξει, εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι κατά το κοντέινερ, όπως και να έχετε, για λίγο ή για πολύ. Θεωρώ ότι είχαν άπλετο χρόνο να το λύσουν το πρόβλημα αυτό, εφόσον είναι κάτι που το πέρναγε η προηγούμενη κυβέρνηση. Το ξέρανε δηλαδή από το 18. Αν ασχολούντουσαν, αν δεν ασχολούντουσαν, είναι άλλη συζήτηση. Αν δεν ασχολούνται, κακώς είναι στη θέση που είναι. Αν πάλι ασχολούνται και το γνωρίζανε και δεν κάνανε τίποτα, πάλι κακώς είναι στη θέση που είναι. Εγώ στέκομαι σε αυτό. Το ξέρανε κάποια χρόνια, δεν κάνανε τίποτα και φτάσαμε στο παραπέντε τώρα και αναγκαστικά πάμε σε αυτή τη λύση. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το σκεπτικό, δεν μπορώ να το δεχτώ με τίποτα αυτό το σκεπτικό. Δεν μπορεί να μου πει κάποιος κάτι να μου το εξοραίσει ή να μου το δικαιολογήσει. Το θεωρώ τραγικό. Okay. Το μοναδικό που με κάνει να ελπίζω είναι ότι βλέπω ότι επειδή ο κόσμος τώρα πια έχει αρχίσει και τα παρακολουθεί και ξυπνάει και βλέπει ότι δεν λειτουργούν σωστά πολλά πράγματα στην πόλη, έχουν αρχίσει και αλληλεπιδρούν με τις αντιδράσεις και τον ξεσηκωμό του κόσμου σε κάθε θέμα. Σίγουρα δεν είναι αρκετή η οποιαδήποτε μεταμέλεια, για μένα είναι τουλάχιστον υποκριτική, αλλά τουλάχιστον κάποια θέματα βλέπω ότι τα μαζεύουν. Νομίζω αυτά είχαμε για σήμερα. Ναι, αυτά. Να πούμε πριν κλείσουμε ότι αύριο είναι το τελευταίο μάτς. Αύριο είναι που θα κρίνει το Πανιωνίου. Ναι, με τη Μύκονο. Έχει ταξιδέψει τώρα στη Μύκονο, είναι η αποστολή. Μύκονος. Και αύριο, αν δεν κάνω λάθος, στις 5 είναι το παιχνίδι. Ναι.
Και να πούμε ότι σας περιμένουμε πάλι όλους την Κυριακή, 11 η ώρα, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Θα τα πούμε εκεί από κοντά. Αυτά από εμάς, αυτά για σήμερα. Ήταν άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.